Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Flash. Σήμερα, λόγω και της ημέρας, θα ξεκινήσουμε με μία σύνδεση με την κυρία Δημαράκη, τη Φωτεινή Δημαράκη. Είναι γραμματέας του τομεακού σύνδεσμου της Κοζάνης της ΚΝΕ. Καλησπέρα σας κυρία Δημαράκη. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε μαζί σας. Αναφερθήκαμε και με τον σύντροφό σας, τον κύριο Αντάρα, την προηγούμενη Τετάρτη στην εκπομπή Διάλογη για το φεστιβάλ της ΚΝΕ, το οποίο είναι το βασικό μας θέμα και σήμερα, γιατί ξεκινάει σήμερα και φαίνεται ότι ο καιρός τελικά θα βοηθήσει, αν και είχαμε μια αμφιβολία έτσι στη μέση της εβδομάδος. Να δώσουμε λίγο κάποια στοιχεία για να προσκαλέσουμε τον κόσμο στο φεστιβάλ αυτό, το οποίο το περιμέναμε στην Κοζάνη. Ναι, ναι. Όντως ξεκινάει σήμερα και εμείς αισιόδοξα για τον καιρό το 47ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή και στην Κοζάνη. Το φεστιβάλ καλεί όπως κάθε χρόνο κάθε νέο που προβληματίζεται από αγωνιά για το μέλλον του, για τη ζωή του, για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί εδώ και ένα χρόνο. Τον καλεί να έρθει να συζητήσει στα στέκια συζήτηση που έχουμε, διαμορφωμένα για μαθητές, για φοιτητές. Σήμερα ξεκινάει με συζήτηση στο μαθητικό στέκι για, με βάση και την πρότασή μας για το τι σχολείο έχουμε ανάγκη. Mm-hmm. Θα ακολουθήσει συναυλία με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, αφιερωμένη στην ευτυχία την Παπαγιανοπούλου. Mm-hmm. Και θα υπάρξει και stand-up comedy από τον Άγγελο του Σπηλιόπουλου. Μάλιστα. Για να ξέρει και ο κόσμος ακριβώς τι τον ενδιαφέρει και τι ώρα να έρθει, να πούμε ότι η τοποθεσία είναι κάτω στον σιδηροδρομικό σταθμό, στο ύψος της Λαϊκής, κάπου εκεί, στο βάθος που γίνονται οι εκδηλώσεις. Το πάρκινγκ, ναι, είναι στο πάρκινγκ του ΟΣΕ, στο τέλος της Λαϊκής αγοράς. Να πούμε λίγο και τις ώρες, κυρία Δημαράκη. Δηλαδή, οι μαθητές και οι φοιτητές που μπορούν να έρθουν για να κάνουν το διάλογο στο στέκι που έχετε δημιουργήσει, από τι ώρα μπορούν να προσέλθουν και τι ώρα θα είναι οι συναυλίες? Οι εκδηλώσεις ξεκινάνε στις 8 η ώρα. Η συζήτηση θα ξεκινήσει εκεί γύρω στις 8.30 και από τις 9.30 και μετά θα είναι οι συναυλίες. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Δημαράκη, το φεστιβάλ, το 47ο φεστιβάλ της ΚΝΕ, γίνεται σε μία ακόμη περίεργη συνθήκη για τα ζητήματα που αφορούν στους νέους, στους μαθητές, στους φοιτητές. Υπάρχει μία ξεκάθαρη επίθεση της κυβέρνησης στη λειτουργία των πανεπιστημίων, στη λειτουργία των σχολείων. Υπάρχει μία ταξικότητα στην αντίληψη της κυβέρνησης στο πώς πρέπει να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια. Γι' αυτό και φέτος μείναν χιλιάδες μαθητές έξω από το δημόσιο πανεπιστήμιο, ίσως εκπληρώνοντας και τον χρησμό τον κυβερνητικό, που λέει ότι οι νέοι από τις λαϊκές γειτονιές, από το Περιστέρι για παράδειγμα, πρέπει να γίνονται ψυκτικοί. Υπάρχει μια τέτοια αντίληψη. Ποια είναι η απάντηση της ΚΝΕ, ποια είναι η απάντηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, ποια είναι η πρόταση που πρέπει η κοινωνία να επιδιώξει για να επαναποκτηθεί το αγαθό της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης? Θα σας πω, γενικότερα η πολιτική της κυβέρνησης δεν είναι μόνο τον τελευταίο χρόνο, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ταξική. Φαίνεται εξάλλου, πάνηκε τώρα από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, πως μαθητές που είχαν τη δυνατότητα να πάνε φροντιστήριο, να δώσουν περισσότερα τέλος πάντων στη χρονιά τους για να τα καταφέρουν και να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα δεν τα κατάφεραν, γιατί έγινε ακόμα δυσκολότερο το σύστημα. Φαίνεται τέλος πάντων πως αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν λεφτά καταφέρνουν, ή στη συγκεκριμένη περίπτωση κάποιοι δεν τα καταφέρνουν.
Πάντως όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, κυρία Δημαράκη, αν και μιλάμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία και εκπαίδευση, είναι αυτό που λέτε, ότι από τότε που ήμουν και εγώ μαθητής και από πολύ παλιότερα, μιλάμε δηλαδή για δεκαετίες πριν, αν οι γονείς δεν είχαν χρήματα για να δώσουν για το παιδί τους, για το φροντιστήριο και για τα ιδιαίτερα, δεν είχε το παιδί καμία απολύτως τύχη σε μια καλή εντός εισαγωγικών σχολή. Αυτό τώρα το δεδομένο όχι μόνο χειροτερεύει, διότι υποτίθεται ότι ο στόχος ήταν να χτυπηθεί η παραπαιδεία, αλλά πλέον έχουμε μαθητές δύο ταχυτήτων και προκλητικά ο Πρωθυπουργός την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων μεταφέρθηκε με την κόρη του στην Αμερική και βγήκε φωτογραφίες στην εγγραφή της στο Yale. Τι μπορεί να πει ένας άνθρωπος του μεροκάματου, ένας άνθρωπος των 500 και των 600 ευρώ που δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα? Ναι, είναι πραγματικά κάπως προκλητικό. Ωστόσο, νομίζω ότι ένας νέος σήμερα πρέπει να αγωνιστεί μέσα από τους μαθητικά του συμβούλια, τους συλλόγους του, σε όλη τη συνολική πολιτική, να μην παραμείνει, να μην μείνει μόνο σε αυτό το γεγονός, ας πούμε, της κόρης του Πρωθυπουργού. Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου, όχι μόνο για τη Δάφνη, τέλος πάντων, την κόρη του Πρωθυπουργού, αλλά και για άλλα παιδιά που έχουν τη δυνατότητα να φύγουν, να πάνε στα κολέγια, να έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Πώς διαχωρίζεται, πώς γίνεται ακόμη πιο ταξικό το σχολείο. Μάλιστα. Εμείς πιστεύουμε ότι ένας νέος σήμερα πρέπει μέσα από το μαθητικό του συμβούλιο να συζητήσει για όλα αυτά, συνολικά για την πολιτική που υπάρχει στο σχολείο. Γιατί τώρα υπάρχουν μαθητές που ουσιαστικά, ειδικά με την κατάσταση της πανδημίας εδώ και ένα χρόνο, δεν πήγανε καθόλου σχολείο. Μαθητές της πρώτης γυμνασίου, τώρα τελειώνουν το γυμνάσιο, κάνανε μόνο την πρώτη γυμνασίου. Μαθητές της τρίτης λυκείου κάνανε τα δύο τελευταία χρόνια μέσω WebEx, τα δύο προηγούμενα χρόνια μέσω WebEx. Δηλαδή, είναι όλη αυτή η κατάσταση που... Είχαμε ένα τεχνικό... Έχουν τη δυνατότητα, εμείς λέμε, οι μαθητές να συζητήσουν συνολικά και όχι να μείνουν στο γύρο του. Ωραία. Εμείς, κυρία Δημαράκη, θα σας δούμε από κοντά απόψε. Θα καταγράψουμε και το ρεπορτάζ. Θα διεξαχθεί εκεί στους χώρους της διεξαγωγής του φεστιβάλ της ΚΝΕ. Καλή επιτυχία και θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστούμε θερμά για τη σύνδεση. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε ζωντανά με τη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος, ο Μιχάλης Ογραφιώτης, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τις προετοιμασίες τόσο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όσο και για τα σημαντικά προβλήματα που τρέχουν σήμερα και είναι και πρώτης γραμμής θέματα στην επικαιρότητα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Λοιπόν, καλησπέρα Γιάννη. Η μέρα προετοιμασίας σήμερα για τη ΔΕΘ. Αρκετός κόσμος έχει μαζευτεί στη Θεσσαλονίκη και βέβαια ετοιμάζονται και από τη μία πλευρά οι κυβερνώντες ουσιαστικά να αναπτύξουν τα σχέδιά τους, με την έννοια ότι υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις και χθες και προχθές. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις οι οποίες αρχίζουν να δείχνουν λίγο να θυμίζουν έκθεση της Θεσσαλονίκης, γιατί πέρσι δεν τα είχαμε αυτά όλα. Φέτος λοιπόν υπάρχει σε λίγη ώρα, θα συναντηθούμε κιόλας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου, περίπου σε 2 ώρες, 8.30 ώρα στο Ηλέκτρα Παλάς, και εκεί κατά τις 9.30 θα έρθει και ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία κατηδίαν και σε ιδιαίτερες συνομιλίες να πούμε κάποια ζητήματα, διότι από ό,τι φαίνεται, Γιάννη, στη συνέντευξη τύπου θα κυριαρχήσουν πάλι τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα πάρουν ερώτηση και όχι βέβαια. Ως γνωστόν, τα περιφερειακά μέσα πάντα αποκλείονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι δεν έχουν χρόνο στο τέλος να κάνουν όλοι ερωτήσεις. Μπορείς να το θέσεις αυτό στον Πρωθυπουργό, Μιχάλη, αφού θα συναντηθείς με τον Πρωθυπουργό σήμερα το βράδυ στις 9.30 στο Ηλέκτρα Παλάς. Και σίγουρα θα ανταλλάξεις μαζί του μερικές κουβέντες. Μπορείς να του πεις ότι είναι ένα αίτημα όλων των Δυτικομακεδόνων αλλά και των ανθρώπων της περιφέρειας,
ότι θέλουμε και εμείς να υποβάλουμε τα ερωτήματά μας σε αυτό το μεγάλο πολιτικό γεγονός. Πάντα το κάνουμε, Γιάννη, αλλά ποτέ δεν έχουμε εισακουστεί ποτέ. Έτσι. Ουσιαστικά σου λέει ότι έχεις να πεις, πες το στη δεξίωση και εκεί πέρα όταν θα γίνει ερωτήσεις, αν προλάβουμε θα δώσουμε και σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης περιφέρειας το λόγο. Δυστυχώς, Γιάννη, έτσι είναι πώς το κάνουμε. Έτσι. Πρέπει να γνωρίζουμε την πικρή αλήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο μακριά από το κέντρο και προτιμούνται άλλα μέσα. 2-3-4 μέσα της Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι μεγάλα, και τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως κεντρικές ιστοσελίδες. Δηλαδή, τώρα, όταν βλέπεις κάποιες ιστοσελίδες χθεσινές να βγαίνουν και να υποβάλλουν ερώτηση, καταλαβαίνεις ότι προφανώς είναι προσωπικές επιλογές είτε του εκπροσώπου είτε του πρωθυπουργού να παίρνουν ερώτηση αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτό θα γίνει, η διαδικασία θα γίνει. Κάποιες αποφάσεις που έχουν ληφθεί, Γιάννη, για τη Δυτική Μακεδονία νομίζω ότι δεν αλλάζουν, ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο, ό,τι αφορά την απολιγνητοποίηση. Και δεν θα έχουμε κάποια διαφορετική απάντηση που είχαμε και τις προηγούμενες φορές από τον Πρωθυπουργό όταν ρωτήθηκε σχετικά. Το ζήτημα πάντως είναι, Γιάννη, ότι υπάρχει μια παρουσία αρκετά έντονη, μια διαφορετική φέτος COVID-free. Και βέβαια με πιστοποιητικό εμβολιασμό, δεν δέχονται rapid test για κάποιον που δεν έχει εμβολιαστεί, μόνο με πιστοποιητικό λίγο εμβολιασμό, όπως και στην έκθεση, όπως και βεβαίως στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η σημερινή ημέρα, Μιχάλη, να δούμε και στο τέτα τέτ σου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι ψάρια θα πιάσεις, γιατί ξέρουμε ότι είσαι δαιμόνιος και σίγουρα θα εξασφαλίσεις κάτι για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως, όλες οι περιφέρειες περιμένουν, είναι αυτό που λέγαμε πριν, κάποιες αποφάσεις ή κάποιες προτάσεις πέρα από αυτές τις οποίες ήδη διέρευσε στα φύλλα προσκύμενα κυβερνητικά μέσα ο Πρωθυπουργός και το γραφείο του. Πάνω κάτω ξέρουμε για τις φορολεαφρύνσεις. Πιστεύεις ότι θα έχουμε κάποια έκπληξη, Μιχάλη, κάτι το οποίο δεν διέρευσε και θα το μάθουμε αύριο? Αφήνουν κάποια ενδεχόμενα για εκπλήξεις, αν και δεν είναι πολλά, Γιάννη, τα περιθώρια, διότι οι εξελίξεις τρέχουν και στο θέμα της πανδημίας, αλλά και στο θέμα της πετραελαϊκής παύλα ενεργειακής κρίσης. Έτσι. Που πλήττει πλέον την Ευρώπη, έχει χτυπήσει την πόρτα μας και έχει μπει για τα καλά στην Ευρώπη. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με το θέμα του σχολείου, γιατί βγήκαν πολλοί λοιμοξιολόγοι και είπαν ότι Δεκέμβριο θα πρέπει να κλείσουν τα σχολεία ξανά, να ανοίξουν 13 Σεπτεμβρίου. Βγήκαν και είπαν βεβαίως και για το θέμα της βενζίνης ότι είναι πλέον δεδομένο ότι θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ τη αμόλυβδη και το 1,5 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και σε αυτό το κομμάτι και στο ενεργειακό κομμάτι. Το μόνο πράγμα που πήγε καλά φέτος ήταν ο τουρισμός. Αλλά δεν επηρεάζει άμεσα τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό είναι το κακό με τον τουρισμό. Ακριβώς. Ότι εμείς, σαν Δυτική Μακεδονία, είμαστε την απέξω σε αυτό το κομμάτι. Και ενώ η υπόλοιπη χώρα έχει κάποια ωφέλη, ακόμα και η Ήπειρος, η γειτονική Ήπειρος και η Κεντρική Μακεδονία και η Πελοπόννησος και όλες τις περιοχές έχουν όφελος από τον τουρισμό. Εμείς δεν έχουμε όφελος από τον τουρισμό. Καταλαβαίνεις ότι το εισόδημα θα πέσει πάρα πολύ και βέβαια και δεν έμεινε ικανοποιημένος και από την επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Παπαθανάση, στη Δυτική Μακεδονία, αφού δεν άκουσε κάτι συγκεκριμένο πάλι. Πάλι αερολογίες, πάλι σχέδιο χωρίς αντίκρισμα. Και νομίζω, Γιάννη, αυτό που είπε ο κ. Αρβανίτης χθες στο δελτίο το απογευματινό, που τον είχε πάρει συνέντευξη, ότι πρέπει να το πετάξουμε σε σκουπίδια, αυτό πρέπει να το κάνουμε πράξη. Στα Δυτική Μακεδονία, το πετάξουμε οριστικά στα σκουπίδια αυτό το σχέδιο πολιτικοποίησης και να δοθεί ένα άλλο σχέδιο, το οποίο θα έχει εγκριθεί και από την τοπική κοινωνία και θα δίνει και κάτι, διότι αυτό δεν δίνει τίποτα. Ωραία. Μιχάλη, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, να σε αποδεσμεύσουμε? Απλώς να πούμε ότι αύριο θα γίνει καθιερωμένη ομιλία, μεθαύριο καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, την άλλη εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας, μεσοβδόμαδα θα έρθουν οι αρχηγοί των κομμάτων και θέλω να δω λίγο ποια θα είναι η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ομιλίες τώρα και συνέντευξη τύπου σε σχέση με τους εμβολιασμούς και τη δημοκρατικότητα, αλλά βεβαίως και σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει, Γιάννη, με την ενεργειακή κρίση. Τι θα πει για αυτό το κομμάτι και πώς το χειριστούν. Λένε θα μειώσουν το ρεύμα, λένε θα κατεβάσουν το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όχι για φέτος, σίγουρα για του χρόνου και του παραχρόνου, αλλά τυχαίνει του παραχρόνου και του χρόνου να είναι εκλογές προεκλογικές, προφανώς. Έτσι. Έτσι είναι, Μιχάλη. Καλή συνέχεια στη Θεσσαλονίκη και καλή επιτυχία σήμερα και αύριο. Θα είμαστε σε επαφή, Μιχάλη Καρφιώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Θα δώσουμε συνέχεια τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και θα δούμε την επικαιρότητα στα Γρεβενά. Εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος, ο Κώστας Μάρκου. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα από τα Γρεβενά. Όλα τα σχόλια λοιπόν του Δήμου Γρεβενών, Γιάννη, είναι πανέτοιμα και με χαρά να αποδεχτούν όλους τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου
και ιδιαίτερα τα πρωτάκια. Όλα τα βιβλία στη θέση τους και φυσικά με την απαραίτητη καθαριότητα και την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων. Συνεχίζουμε εδώ για να πούμε ότι εδώ και 20 μέρες περίπου στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Γεωργίου Γρεβενών μια ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών υπό τον καθηγητή της, υπό τον καθηγητή τους από Ισπανικό Πανεπιστήμιο Αρχαιολογίας σε συνεργασία με πρωτοβουλία της εφορίας αρχαιοτήτων Λιβογρεβενών εκτελούν διερευνητικές αρχαιολογικές εργασίες. Έτσι, όπου τις τελευταίες ημέρες τα ευρήματα σύμφωνα με πληροφορίες είναι πάρα πολλά, Γιάννη, και σημαντικά. Πολύ ενδιαφέρον για την περιοχή. Όχι μόνο για την περιοχή μας, αλλά επαναλαμβανικά. Να ευχηθούμε λοιπόν όλα να πάνε καλά και να συνεχιστούν οι σκαφές, διότι όντως η περιοχή αυτή κάτι σημαντικό κρύβει, Γιάννη, με βάση και παλαιότερα ευρήματα θα είναι κάτι πολύ καλό για την άνοιξη τόπου μας. Συνεχίζουμε εδώ λοιπόν. Άλλες ειδήσεις. Μειωμένη κίνηση στα 4 εμβολιστικά κέντρα της ΠΕ Γρεβενών. Έως τώρα ο νομός Γρεβενών, Γιάννη, μετράει 31.700 εμβολιασμούς, με τους 15.700 να λαμβάνουν τη δεύτερη δόση, ενώ χθες ο ΙΟΔΗ ανακοίνωσε 4 κρούσματα. Επίσης να πούμε εδώ, λοιπόν Γιάννη, άλλες ειδήσεις. Μία άκρος τιμητική διάκριση έλαβε ο Δήμος Λιβογρεβενών για την πολυετή του συμμετοχή στο κορυφαίο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της 5ης, 9 Σεπτεμβρίου 2021, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης για τη βράβευση των δράσεων του 2020, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Κρέκας απένειμε στους αντιδημάρχους Δημήτρη Μπόλη και Χρήστο Τριγώνη που εκπροσώπησαν το Δήμο Γρεβενών τον τιμητικό έπινο. Αξίζει να τονιστεί ότι ο Δήμος Γρεβενών έχει ήδη βραβευτεί 2 φορές για την ενεργή παρουσία του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, συμμετέχοντας ανελιπώς στη σημαντική αυτή διοργάνωση εδώ και 7 χρόνια. Επίσης, για να πούμε ότι πρόλογο επικοινωνούσα με τον Δήμαρχο Βεσκάτης, κύριο Δημήτρη Κορδίλα, που μας τόνισε και εκεί τα σχολεία είναι πανέτοιμα να υποδειχτούν τη Δευτέρα όλους τους μαθητές, φυσικά με τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα. Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια στα Γρεβενά. Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να δούμε το ρεπορτάζ που έκανε στα διαγνωστικά κέντρα ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος αναφορικά με τα rapid test. Όλα αλλάζουν από την ερχόμενη Δευτέρα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι δειλά-δειλά, σε σχέση με την περίοδο του καλοκαιριού, έχουμε πιο πολλά θετικά κρούσματα. Είναι όμως και κάτι το οποίο διαφοροποιεί λίγο τη γενική εικόνα, γιατί στο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο οι περισσότεροι που προσέρχονται είναι άνθρωποι που θέλουν είτε να ταξιδέψουν είτε να κάνουν κάποιο προεγχειρητικό έλεγχο. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι δεν υπάρχουν τόσα πολλά θετικά έξω, γιατί αν το αντιστοιχίσω με την άνοιξη που μας πέρασε, εκεί είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους στην κοινότητα που ερχόταν όντως γιατί είχαν συμπτώματα και βγαίναν θετικοί. Μάλιστα, είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω, εάν υπάρχει σαν δεδομένο, τα ποια είναι τα χαρακτηριστικά, οι ηλικίες των ανθρώπων οι οποίοι είναι θετικοί. Έχει πέσει ο μέσος όρος ηλικιακά που ακούμε ότι ισχύει πανελλαδικά? Αυτό είναι αλήθεια. Ο μέσος όρος ηλικίας έχει πέσει. Και το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον υπάρχουν και παιδιά από 0 έως και 16 χρονών τα οποία βρίσκονται θετικά. Μάλιστα. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε πέρυσι. Δεν το βλέπατε καθόλου πέρυσι? Καθόλου. Αυτό. Καθόλου. Αλλά φέτος υπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο είναι συγκριτικό, έτσι προφανώς. Νομίζω ναι, είναι ένα καμπανάκι ότι τα παιδιά φέτος θα νοσήσουν. Το λέω συγκριτικό γιατί είμαστε 2 μέρες πριν να στη σχολεία. Ακριβώς. Και αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία. Ότι θα υπάρχουν πολλά παιδιά μέσα σε τάξεις, σε δραστηριότητες. Θέλουμε μια κανονικότητα για τα παιδιά, δεν ξέρω αν θα την έχουμε. Μάλιστα. Πέρα από το ποιοτικό της ηλικίας, η θετική είναι έντονα συμπτωματική σε σχέση ίσως με τους προηγούμενους μήνες? Βλέπετε ότι τα συμπτώματα είναι περίπου τα ίδια σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται θετικοί? Η συμπτωματολογία είναι η ίδια, δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό. Από εκεί και πέρα όμως το πώς αντιμετωπίζονται, εντάξει, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ναι, ναι.
Επίσης θα ξέρω, γνωρίζω ότι και το ευχάριστο είναι ότι μέχρι στιγμής από τα παιδιά που έχουν βρει θετικά, τα παιδιά σε επικοινωνία που είμαστε με τους γονείς δεν έχει χρειαστεί να νοσηλευτούν. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Τώρα από Δευτέρα θα εφαρμοστούν το μέτρο της μη πρόσβασης των μη εμβολιασμένων στα δωρεάν rapid test που γίνονται από τον ΕΟΔΙ. Αυτό σημαίνει πρακτικά κάθετη αύξηση προσέλευσης σε εσάς. Είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε και να ικανοποιήσετε το μεγάλο ποσοστό, γιατί μιλούμε για ανάγκη. Είναι άνθρωποι που θα εργάζονται και θα πρέπει να κάνουν τα τεστ αυτά. Έχουμε δεχθεί πολύ μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων μέσα στις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία τώρα του Διαγνωστικού Κέντρου Ιπποκράτης να περάσουμε, όπου οι υπεύθυνοι του Διαγνωστικού Κέντρου ήρθαν σε επαφή με τους μαθητές, δίνοντάς τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να περάσουν με ασφάλεια την επερχόμενη σχολική χρονιά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Στον χώρο της υγείας είναι σαφέστατα η διάγνωση ως διαγνωστικό κέντρο, αλλά το ύψιστο αγαθό είναι η πρόληψη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν δημιουργήθηκε και αυτό το βίντεο, έτσι με πολύ αγάπη για τα παιδιά φυσικά, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, η χρονιά που έρχεται είναι δύσκολη, τα περάσαμε και πέρσι και θέλοντας να δημιουργήσουμε έτσι ένα πιο ευχάριστο για τα παιδιά περιβάλλον στην εξοικείωση αυτή της τήρησης των μέτρων υγιεινής, έγινε αυτό το βιντεάκι με οδηγίες, με εικόνα, με ήχο, για να τηρούν όσο γίνεται, γιατί δεν είναι εύκολο, το ζήσαμε, τα μέτρα αυτά που πρέπει για να κυλήσει η χρονιά με ασφάλεια για τους ίδιους και τους δικούς τους φυσικά. Και είναι και η εικόνα που πάντα ενισχύει τη διδακτική διαδικασία και είναι και πιο εύκολα κατανοητή από τα παιδιά. Γίνονται πιο εύκολα αποδεκτές οι πληροφορίες από τα παιδιά με την βοήθεια της εικόνας. Ακριβώς. Ακριβώς. Και να μην ξεχάσω επίσης να ευχαριστήσω σε αυτό, γιατί αυτό το βιντεάκι έγινε σε συνεργασία με την βιβλιοθήκη μας, την Κοβεντάριο, και μας προσέφεραν οι άνθρωποι το χώρο, μας φιλοξένησαν στις δομές τους, γιατί τώρα με τα παιδάκια δημιουργήθηκαν και διάφορα θέματα, αλλά ήταν πολύ σημαντική η συμβολή και γι' αυτό αποτυπώθηκε και νομίζω έτσι πολύ όμορφα και ευχάριστα. Δεν άκουσα. Θεωρώ ότι ακριβώς μέσω από τη διαρροή του βίντεο στο διαδίκτυο θα ενημερωθούν και οι παιδαγωγοί και τα παιδιά. Νομίζω ότι ήδη και οι αντίστοιχοι φορείς έχουν κάνει τις αντίστοιχες ενέργειες για την ενημέρωση των παιδιών και την τήρηση των μέτρων. Απλά εμείς βάζουμε ένα λιθαράκι επιπλέον σε αυτό που αποκαλούμε πρόληψη. Τώρα, να πούμε ότι από Δευτέρα ξεκινά και αυτή η διαδικασία με τα rapid test, τα οποία βεβαίως θα επιβαρύνουν τον ίδιο τον μη εμβολιασμένο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το επόμενο διάστημα, από τη Δευτέρα και όλες, θα έχει μια μεγάλη αύξηση της ανάγκης για τα τεστ αυτά στον ιδιωτικό χώρο. Είστε έτοιμοι για τον μεγάλο όγκο rapid test που θα συστηθούν? Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τα μηνύματα που εισπράττουμε, από τα τηλέφωνα κτλ. Θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση για rapid test, δεδομένου και όλο ότι θα είναι επαναλαμβανόμενα. Και προσπαθούμε αυτή τη βδομάδα όλοι, πυρετοδός, να είμαστε έτοιμοι για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες. Είτε από προσωπικό, είτε από την υποδομή μας, την ασφάλεια, εξασφαλίζοντας πάνω απ' όλα για όλο τον κόσμο και αυτούς οι οποίοι έρχονται να κάνουν το τεστ για να επιβεβαιώσουν ότι είναι αρνητικοί, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο που έχετε να κάνει τις προληπτικές του εξετάσεις και πρέπει και αυτός με ασφάλεια να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Οπότε νομίζω ότι θα είμαστε σε καλό δρόμο και προσπαθούμε να τα επεξέλθουμε, γιατί πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη εισρωή κόσμου για αυτή τη διαδικασία. Να. Και προσπαθείτε βεβαίως να κρατήσετε τον χώρο σας απόλυτα ασφαλή. Υπάρχει και ο έλεγχος στην είσοδο, υπάρχει η θηλάτιση όσων των επαφών και του προσωπικού σας, έτσι. Είναι όλες αυτές οι διαδικασίες που επλέον σας έχουν γίνει
ρουτίνα. Βεβαίως, εννοείται. Εννοείται. Γιατί εντάξει, εννοείται το προσωπικό όλο είναι εμβολιασμένο στις δομές μας όπως ο νόμος το επιβάλλει, αλλά εμείς επιπρόσθετα και σε rapid test υποβαλόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Γιατί όπως λέτε, η ασφάλεια η δική μας σημαίνει και ασφάλεια για τον κόσμο που έρχεται εδώ να κάνει χωρίς αίσθημα άγχους τις εξετάσεις που πρέπει να κάνει. Να κλείσω με κάτι θετικό, επειδή η μάχη της υγείας είναι μια μάχη διαρκής και εξελισσόμενη. Όπου εξελισσόμενη χρειάζεται πολλές φορές και η εξέλιξη, εξελισμός του εξοπλισμού. Προχωρήσατε σε μια προσθήκη ενός ακόμα εργαλείου στην κατοχή σας, έτσι, τι ακριβώς έχει συμβεί? Ναι, έχουμε προχωρήσει την αντικατάσταση του αξονικού τομογράφου. Έχουμε βάλει ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα τελευταία αιχμή, είναι 128 τομών, που εκτελεί εννοείται όλες τις εξετάσεις που κάναμε, αλλά δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης και άλλων εξετάσεων. Με μία πολύ σημαντική εξ αυτών είναι, να είναι η αξονική στεφανιογραφία. Και το πολύ σημαντικό που έχουμε να πούμε σε αυτό επίσης είναι ότι όσο πιο καινούργια και σύγχρονα είναι πλέον τα μηχανήματα, τόσο ασφαλέστερα και για τον κόσμο, με πολύ χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας, που στον αξονικό είναι σημαντικό. Έτσι. Οπότε πάλι καλύτερη ποιότητα και υψηλότερη τεχνογνωσία φυσικά. Παράταση λοιπόν δόθηκε στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Πολύ μικρή παράταση, η οποία είναι μέχρι τις 15 του μηνός, την επόμενη Τετάρτη δηλαδή που μας έρχεται. Θεωρούμε όλοι οι λογιστές και οι φορείς, το επιμελητήριο και όλοι οι σύλλογοι, ότι ο χρόνος αυτός δεν επαρκεί. Όλοι οι φορείς έχουν ζητήσει παράταση τουλάχιστον μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ειδικά λόγω της περίστασης και των ειδικών συνδικών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία, αλλά και λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που υπήρξε φέτος στην έναρξη της διαδικασίας της υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Σαφώς. Υπάρχουν ακόμη αρκετές φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν υποβληθεί και νομίζω θα είναι πολύ ωριακή η διαδικασία. Δηλαδή, η ολοκλήρωση θα είναι πολύ ωριακή. Παρ' όλα αυτά, και ο Υπουργός δεν έδειξε διάθεση συνεργασίας ούτε με τους φορείς του συλλογικού των λογιστών φοροτεχνικών και μας είπε ότι, στην ουσία ότι δεν έχει καμία διάθεση να δώσει παράταση ούτε να συζητήσει. Μάλιστα. Και δόθηκε μια πολύ μικρή παράταση μέχρι τις 15 του μηνός. Η παράταση σημαίνει αλλαγές στις ημερομηνίες πληρωμής των δόσεων ή αυτό δεν θα αλλάξει? Το είχαμε επισημάνει από την αρχή όταν είχε δοθεί η πρώτη παράταση στην ουσία που είχε παρατείνει την προθεσμία υποβολής μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Η προθεσμία πληρωμής ήταν ήδη η 17η Σεπτεμβρίου. Επομένως, λίγο πολύ, με την βάση τη λογική, μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι οι φορολογικές δηλώσεις θα πάνε μία-δύο μέρες πριν την λήξη της προθεσμίας. Το πολύ εκεί. Έχετε δίκιο. Τώρα, οι μέρες που διανύουμε είναι και οι μέρες ένφια παραδοσιακά. Για τον φετινό ένφη τι μπορούμε να πούμε? Έχουν εκδοθεί ακόμη τα καθαριστικά του ένφια, γιατί αν δεν ολοκληρωθούν οι φορολογικές δηλώσεις, δεν μπορεί το Υπουργείο να εκδώσει τα καθαριστικά του ένφια. Διότι θα υπάρξουν κάποιες εκτόσεις σε ανθρώπους που έχουν χαμηλά εισοδήματα στον ένφια. Επομένως, αν δεν υποβληθούν όλες οι φορολογικές δηλώσεις, δεν μπορεί να γίνει αυτός ο υπολογισμός. Σίγουρα θα είναι χαμηλότερος από πέρυσι ο ένφια για μια μεγάλη μερίδα των φορολογούμενων. Αλλά περιμένουμε τα καθαριστικά προς το τέλος του μήνα στην ουσία, δηλαδή μετά τις 20-25 του μηνός του ένφια. Και στο τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνει και η πληρωμή της πρώτης δόσης, αν όλα πάνε σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Επομένως, θα είναι πολλές μαζεμένες οι δόσεις που θα πρέπει να πληρώσει κανένας μέσα στο Σεπτέμβριο, γιατί είναι οι δύο δόσεις που πρέπει να πληρώσει μέχρι 17 Σεπτεμβρίου για τις φορολογικές δηλώσεις μετά την παράταση, μία ακόμη δόση στο τέλος Σεπτεμβρίου που είναι η τακτική δόση του εισοδήματος και μία η δόση του ένφια. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του ΦΛΑΣ. Ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.